Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του έτους θα επανέλθουμε στο ζήτημα του κόστους της ενέργειας και ελπίζω μετά ότι μετά από πολλούς μήνες διαβουλεύσεων θα μπορέσουμε είτε σήμερα είτε το αργότερο την επόμενη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας. Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα ανώτο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν τον τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει επιτέλους ένα ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Πρέπει να στηρίξουμε σήμερα τους καταναλωτές μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας προϊόν του πολέμου και της άδικης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να λαμβάνει όλα τα μέτρα προκειμένου να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα εκταμιευθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό 900 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα αλλά και τους συμπολίτες μας που δικαιούνται επίδομα στήριξης για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης. Και βέβαια αυτό σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες όπως το καλάθι του νοικοκυριού το οποίο τώρα αποκτά και χριστουγεννιάτικη διάσταση αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της αγόμενης ακρίβειας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να κινούμαστε, αφήνοντας πίσω τις άναρθες κραυγές της αντιπολίτευσης και στηρίζοντας στο μέτρο του εφικτού νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Well, look, this is a topic we've been discussing at the European Council for months now. I was hoping that we would already have been able to achieve an agreement at the level of our ministers. Unfortunately, the issue is coming back to us. But I am optimistic that if not today, the latest next Monday, when our ministers will meet again, we will have a final decision. It's necessary to send a very clear signal to the markets, but also to Russia, that we will not accept the weaponization of gas at the expense of our citizens and our businesses. Thank you.